Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, ψητοπολίων και καφέ μπαρ με τα νέα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις των mini lockdown. Για ακόμη μια φορά θα υποστούν τις επιπτώσεις του κορονοϊού που ακολουθεί την ανεξέλεγκτη πορεία του, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα lockdown καταστροφικό για πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται από τις 11 η ώρα το βράδυ και μετά. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι γύρω στο 20%. Καταλαβαίνουμε ότι γύρω στις 1000 επιχειρήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή από αύριο δεν θα ανοίξουν. Ο αγώνας επιβίωσης για τον κλάδο έχει ήδη αρχίσει, καθώς με τα πρώτα κρύα ακόμη και τα καταστήματα του χώρου που επί του παρόντος δουλεύουν καλά θα αρχίσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Αυτό που θέλουμε εμείς όταν να υπάρχει σχεδιασμός, στείλαμε πριν 20 μέρες υπόμνημα προς την κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και σε 4 υπουργούς, και τα αναφέραμε ότι πρέπει να σχεδιαστούν οτιδήποτε αν μπούμε σε ένα lockdown, θα πρέπει να σχεδιάσουμε τρόπους οι οποίες να μην υπάρχουν πλησίματα καταστημάτων και μην υπάρχει κόσμο να βγει στην ανεργία. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, μας βάλανε στο κόκκινο και στοχοποιούν για άλλη μια φορά την εστίαση. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητη η επιδότηση του ενοικίου στην εστίαση, κάτι που ίσχυε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων περιοριστικών μέτρων. Δεν θα μπορεί να επιβιώσει κανένας από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μέτρα στήριξης. Εμείς θέλουμε γενναία μέτρα στήριξης, όπως είναι η επιδότηση ενοικίου και οι επιστρεπτές προκαταβολές. Ό,τι ίσχυε και τον Αύγουστο του 20, όταν πάλι μπήκαμε στο κόκκινο και μας κάναν αυτούς τους ίδιους περιορισμούς, που τότε ήταν στις 12.30 ώρα η απαγόρευση. Σημειώνεται πως στην κατηγορία 4 του επιδημιολογικού χάρτη μπήκαν το απόγευμα της Τετάρτης, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, το Κιλκής και η Χαλκιδική.